εκεί όπου το πράσινο του Ελατιά σμίγει με το μπλε του ουρανού. Σε βορεινές, απόσχες πλαγιές, με τις χρυσοπράσινες φτέρες και τα κρυστάλλινα αριάκια. Με την πρώτη μυρωδιά του φθινοπόρου, τα δέντρα έχουν στρώσει το χαλί για την υποδοχή σου. Και εσύ, όπως πάντα, συνεπείς στο ραντεβού. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαγικό ταξίδι αναζητήσεων της απόλυτης βασίλισσας.
Επιτέλους, Οκτώβρης. Οι 8 μήνες αναμονής ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Και έφτασε ο καιρός που θα ανταμώσουμε ξανά με την αγαπημένη μας Βασίλισσα. Αυτή τη χρονική περίοδο, τα πρώτα πουλιά επισκέπτονται τη χώρα μας κατά κύριο λόγο σε μεγάλα υψόμετρα. Όπου η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, κυρίως σε μέρη όπου δεν τα βλέπει ο ήλιος και που κρατούν υγρασία. Πλαγιές που έχουν μέτωπο στο βορρά και προσφέρουν σκιά, με χορταράκι χαμηλό, βραχάκια περικυκλωμένα από φτέρες, σημεία με βαρικά και βαθιές απότομες δερματιές αποτελούν πόλο έλξης για την Βασίλισσα. Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν προσωπικές εμπειρίες που ο καθένας μπορεί να αμφισβητήσει ακόμα και να διαψεύσει. Αλλά αυτή που το κάνει συχνότερα και γι' αυτό και τη λατρεύω, είναι η ίδια η μπεκάτσα. Ένα θύραμα που είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Του γεγονότος δηλαδή ότι είναι λατρεμένα πονηρή και απρόβλεπτη, χαρίζοντας μεγάλες συγκινήσεις σε αυτούς που βρίσκονται τίμια και στα ίσα αντιμέτωποι μαζί της. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν τις αναμετρήσεις που είχα και εγώ μαζί της, σε κυνήγια που πραγματοποίησα στα μέσα του περσινού Οκτώβρη, καθώς και στις αρχές του Νοέμβρη. Η πρώτη πολυπόθητη συνάντηση μαζί της ήρθε με φέρμα του Μπος, απόστασης 117 μέτρων από εμένα. Πιο ψηλά και μακριά. Η στιγμή για την οποία περίμενα 8 ολόκληρους μήνες ήταν πλέον πραγματικότητα. Και όσο πλησιάζω τη θέση του Μπος, η ανάσα μου βαραίνει. Όχι τόσο από την έντονη κλίση του εδάφους, όσο από τη λαχτάρα μου να την δω και να την ακούσω. Έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί του. Ο Ρέμο συνενεί εκτός πλάνου στον πατέρα του, ο οποίος με μια υπέροχη στάση φέρμας δείχνει προς την κορυφή. Η στάση του Μπος, σε συνδυασμό με τις ηλιακτίδες που ξεφεύγουν από τους κορμούς των υλάτων, συνθέτουν
μια εικόνα μαγική, της οποίας τη μοναδική παραφωνία αποτελεί ο ήχος του μπίπερ. Το έδαφος εμπρός του είναι σχετικά καθαρό και αποφασίζω να τον προσπεράσω. Όχι ρε μάστρα, ρε. Μπράβο ρε αγόρι μου. Η πρώτη συνάντηση της χρονιάς με την απόλυτη βασίλισσα του δάσους δεν συνδυάστηκε και με την καρποσή της. Όμως ελάχιστα λεπτά αργότερα τα μπίπερ πατέρα και γιου ήχησαν σχεδόν ταυτόχρονα ξανά στη φέρμα προς την πορεία που μας ξέφυγε. Το λευκό τρίχωμα του Μπος τον κάνει να ξεχωρίζει εύκολα από το κατά κύριο λόγο πράσινο φόντο του ελατόδασους. Σε αντίθεση με τον Ρέμο που το σκούρο χρώμα του τον καθιστά δυσδιάκριτο όταν βρίσκεται εντός της χαμηλής βλάστησης του δάσους. Αυτός είναι και ο λόγος που του καθιέρωσα μελλοντικά το πορτοκαλί γυλαίκο. Στην προκειμένη φάση βρίσκεται λίγο ψηλότερα από τον Μπος. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Ωρε. Οι δύο πρώτες συναντήσεις που μου χάρισε η Βασίλισσα πέρυσι ήταν ιδιαίτερα πληθωρικές τόσο σε ομορφιά όσο και σε ένταση, αφήνοντάς μου μία γλυκόπικρη γεύση στο τέλος, μιας και στις δύο αναμετρήσεις μας με νίκησε κατά κράτος. Δεν γίνονται αυτά. Κι αν νομίζετε ότι το κακό δεν τρίτωσε, μαντέψατε λάθος. Την επόμενη ημέρα επισκέφθηκα τον ίδιο τόπο και το μπίπερ του Ρέμο ήταν αυτό που ήχησε πρώτο κοντά στην περιοχή που αποχαιρετιστήκαμε μαζί της την προηγούμενη ημέρα. Με τους ρόλους αντιστραμμένους σε αυτή τη φάση, βιώνω άλλη μία πανέμορφη εικόνα. Ο Μπος σε συνένεση και ο γιος του σε φέρμα λίγα μέτρα πιο εμπρός από αυτόν. Και εδώ φαίνεται χαρακτηριστικά η ανάγκη χρησιμοποίησης πορτοκαλί γυλαίκου στους σκουρόχρωμους σκύλους. Ενώ το μπίπερ του Ρέμο ακούγεται δίπλα μου, δυσκολεύομαι ιδιαίτερα να εντοπίσω τη θέση του. Και
τελικά τον διακρίνω με μια εντυπωσιακή στάση φέρμας να δείχνει προς τα δεξιά μου. Δεν γίνονται, ρε. Μπράβο, ρε. Ο Ρέμο κατάφερε να μπλοκάρει υποδειγματικά τη Βασίλισσα, μιας και την είχε σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου μέχρι να φτάσω κοντά του. Όμως οι αστοχίες από πλευράς μου συνεχίστηκαν. Παρόλο που η Μπεκάτσα άφησε πολλά πουπούλα πίσω της, η τουφεκιά μου δεν την κατέβαλε. Και όπως προανέφερα, το κακό τρίτωσε. Αφού σε τρεις συνεχόμενες αναμετρήσεις μαζί της, μετρούσα τρεις ήττες. Μπράβο, ρε. Αναμφισβητήτα, το κυνήγι της Βασίλισσας του Δάσους είναι μια δραστηριότητα γεμάτη συναισθηματικές διακυμάνσεις. Και εκείνη τη χρονική περίοδο για εμένα υπερτερούσε η απογοήτευση. Μετά από 8 εξόδους στα τέλη του περσινού Οκτώβρη, κατάφερα να τη συναντήσω στις δύο τελευταίες, με την επιθυμία μου να την δω και να την ακούσω να υλοποιείται στο έπακρο. Αλλά δεν κατάφερα να την αγγίξω. Και κυρίως δεν τη γεύτηκαν αυτοί που το άξιζαν περισσότερο από εμένα. Ο Μπός και ο Ρέμο. Την επόμενη απόπειρα αναζήτησης της απόλυτης Βασίλισσας πραγματοποιήσαμε στις αρχές του Νοέμβρη. Τον μήνα που η παρουσία της στη χώρα μας γίνεται ιδιαίτερα αισθητή, μιας και αυξάνεται ο ρυθμός μετανάστευσης της από τις βορειότερες περιοχές της Ευρώπης, όπου ο χειμώνας προηγείται. Η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε με μία φέρμα του Μπος απόστασης 136 μέτρων από εμένα. Λίγο αργότερα, ακούγεται και τον μπίπερ του Ρέμο στη φέρμα, κοντά στο σημείο που ηχεί τον μπίπερ του πατέρα του. Πλησιάζει τους σκύλους ηχητικά και το πρώτο που διακρίνω είναι το κεφάλι του Μπος να δείχνει προς τα αριστερά μου. Μπράβο, Μποσάρα μου. Η πρώτη κάρποση της σεζόν έμελε να είναι και εντυπωσιακή. Μόλις διαπίστωσα προς τα που κοιτάζει ο Μπος, γύρισα το κεφάλι μου για να δω αν η βλάστηση μου επιτρέπει να κυκλώσω το σημείο. Και για κλάσματα του δευτερολέπτου, το βλέμμα μου διασταυρώθηκε με το δικό της, χαρίζοντάς μου άλλη μία αξέχαστη στιγμή.
Καιρός ήταν να κάνουμε σεφτέ. Μετά από 3 αποτυχημένες αναμετρήσεις μαζί της, η πρώτη κάρποση ήταν πλέον γεγονός. Και αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν το ότι κατάφεραν να τη γευτούν για πρώτη φορά εκείνη τη σεζόν αυτοί που πραγματικά το άξιζαν. Μπράβο! Μπράβο! Έλα ρε μου! Μπράβο! Έλα αγόρι! Μπράβο! 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 Άστο! Άστο! Εντάξει! Μπράβο! Συνεχίζοντας το κυνήγι, ο Ρέμο ήταν αυτός που είχε τα πρωτεία. Με μία φέρμα που πραγματοποίησε σε απόσταση 126 μέτρων από εμένα. Ρέμο. Και ενώ πλησιάζω στο σημείο, ο Μπος βρίσκεται ήδη εκεί και συνεννοεί ακουστικά στη φέρμα του γιού του. Ο Ρέμο βρίσκεται εντός του πυκνού, εκεί που αχνοφαίνεται το πορτοκαλί από το γυλαίκο του. Μπράβο, Ρέμο. Και επειδή σίγουρα δεν θα προλάβατε να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε, ας ξαναδούμε λίγο τη φάση. Τόσο εγώ, όσο και ο Μπος, ακούμε την πεκάτσα να σηκώνεται. Ενώ ο Ρέμο συνεχίζει να φερμάρει. Εντάξει ρε. Μπράβο Ρέμο. Ο Μπος, σε αντίθεση με εμένα, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κι άλλο πιο πίσω και σταματάει απότομα. Δύο μαζί ήταν. Μπράβο ρε Ρέμο. Η μία έφυγε μέσα και λέω έληξε η φάση. Μπράβο ρε. Έλα. Πού είναι. Μπράβο ρε. Κάθε αναμέτρηση με την απόλυτη βασίλισσα αποτελεί από μόνη της και μία ξεχωριστή εμπειρία, η οποία και παραμένει αναλύωτη στο μυαλό του κάθε μπεκατσοκυνηγού που αναμετράται δίκαια μαζί της. Μπράβο μας. Ρέμο. Μπράβο. Ρέμο. Σε πολύ ωραία φέρμα του Ρέμο, στην οποία
Ήταν δύο πουλιά. Έφυγε το ένα προς τα πυκνά. Λέω γαμό, το δεν δέχονται. Και ενώ πίστευα ότι η φάση τελείωσε, σηκώθηκε η δεύτερη. Απίστευτο. Μπράβο στο ρέμο. Μπος. Ωραίο μου, έτσι. Το κυνήγι που έφερε τις δύο πρώτες καρπώσεις στη σεζόν δεν τελείωσε εδώ. Εννοείται ότι θα επιδιώξουμε να βρούμε και την πρώτη βασίλισσα του ζευγαριού που πέταξε εσωτερικά του δάσους. Ίσα που πρόλαβα να βάλω την πεκάτσα στο γυλαίκο και να καθαρίσω τα χέρια μου από τα πούπουλά της. Και τα μπίπερ και των δύο σκύλων ήχησαν σχεδόν ταυτόχρονα στη φέρμα σε απόσταση 140 και 137 μέτρων αντίστοιχα από εμένα. Και σε αυτό το σημείο, μέχρι να φτάσω στη φέρμα, ας σχολιάσω λίγο το θέμα του επανεντοπισμού. Επανεντοπισμός, λοιπόν, είναι η ικανότητα ενός αεροθύρα σκύλου να εντοπίσει το θύραμα στη δεύτερη του θέση μετά το πρώτο ξεπέταγμα. Η μπεκάτσα δεν έχει μόνο εμάς τους μπεκατσοκυνηγούς και τα σκυλιά μας ως απειλές. Το μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτήν αποτελούν οι υπτάμενοι θηρευτές, τα σαρκοφάγα πτηνά, τα γερακοειδή και αετή. Έτσι, κάθε φορά που αναγκάζεται να πετάξει υπό το φως της ημέρας, φροντίζει, εφόσον έχει τη δυνατότητα, να πετάει χαμηλά και εντός πυκνής βλάστησης, προκειμένου να μην γίνει θεατή από τους υπτάμενους θηρευτές που ανέφερα. Αυτό θεωρείται και ένα από τα πιο αδύναμα σημεία της. Γιατί πετώντας χαμηλά, αφήνει πίσω της ένα ίχνος αναθυμίασης, το οποίο εκμεταλλεύεται και ο ικανός σκύλος με την καθαρή μύτη και το δυνατό μυαλό, και αν αυτό καταφέρει να το κάνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σίγουρα η πόλη που παίρνει αυτός ο σκύλος είναι πολύ περισσότερη. Οπότε το δυνατό μυαλό και η καθαρή μύτη είναι για μένα τα βασικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σκυλί που μπορεί να λέγεται πεκατσόσκυλο. Αν τελείωσες τις θεωρίες, έφτασες στη φέρμα. Το σημείο δυστυχώς δεν ευνοεί το καλό πλάνο και ενώ είμαι κοντά στους σκύλους, αυτοί δεν φαίνονται. Ο τόπος δεν με αφήνει να πάρω τη θέση που θα ήθελα και ρισκάρω πλησιάζοντας πολύ στο ρέμο, ο οποίος δείχνει προς το μέρος μου. Όχι ρε! Όχι ρε! Σαν τα μούτρα μου σκώθηκε. Τα λάθη πληρώνονται και η μπεκάτσα σπάνια τα συγχωρεί. Αν και σε συγκεκριμένη φάση είχε την τύχη με το μέρος της. Μια και δεύτερη του φακιά μου έπεσε εξ ολοκλήρου στον κορμό του ελάτου τη στιγμή που βρισκόταν από πίσω του. Γονατιστός έριξα. Όχι ρε γάμο του. Μπράβο πως. Είδαμε την πορεία της τουλάχιστον. Είδαμε την πορεία της. Προς τα εκεί πήγε. Καλύτερα να έχουμε άλλη μια φάση. Δεν είχαμε άλλη μια φάση όπως ακούστηκε, αλλά πολλές. Η συγκεκριμένη βασίλισσα έδειξε από την αρχή ότι ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη. Και μετά από δύο ενοχλήσεις που τις προκαλέσαμε, ήταν αναμενόμενο να μην στέκεται πουθενά. Έπιανε σε ένα σημείο, άφηνε τη μυρωδιά της και ξαναπετούσε. Με αποτέλεσμα να μπερδεύει τόσο τους σκύλους όσο και εμένα.
κάνοντάς μας κύκλους μέσα στο δάσος, μιας και φέρνες μικρές διάρκειες που προκαλούσε η εξασθενημένη αναθυμίασή της, διαδεχόταν η μία την άλλη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, άφηνε τους σκύλους να την προσεγγίσουν για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τόσο που το μπίπερ δεν προλάβαινε να ακουστεί στη φέρμα. Μπράβο ρε! Πού σου γαμώ το, μπράβο! Μέχρι που το μπίπερ του μπος ήχησε για πολλωστή φορά στη φέρμα, σε απόσταση 117 μέτρων από εμένα, και αποφάσισα να κάνω μία τελευταία προσπάθεια πριν αποδεχθώ ακόμα μία ήττα σε αναμέτρηση μαζί της. Τόσο εγώ όσο και ο σκύλος αμφιβάλλουμε για το ότι η μπεκάτσα θα βρίσκεται αυτή τη φορά εκεί από όπου πηγάζει η αναθυμίασή της. Και μένω άφωνος όταν αφήνει τη θέση του και περνάει στην κυριολεξία κάτω από τα πόδια μου σαν να μου λέει: «Έλα να την πλησιάσουμε μαζί όσο γίνεται, γιατί αποκλείεται να μας δεχθεί για πολύ ακόμα κοντά της». Δεν γίνονται αυτά. Με έχει βιάσει. Όσο και να λέω ότι δεν γίνονται αυτά, στο κυνήγι της Βασίλισσας τα πάντα γίνονται. Η πορεία της, που νόμιζε ότι μας ξέφυγε για άλλη μια φορά, συνέπεσε με την πορεία επιστροφής μας στο αυτοκίνητο. Και εντελώς τυχαία, και ενώ είχα αποφασίσει να μην την ενοχλήσω άλλο, βρέθηκε από τον μπος 200 μέτρα περίπου παρακάτω. Ρέμο, μπεκάτσα τις προηγούμενες φάσεις είχε πάρει σκάι τελικά και έπεσε λίγο παρακάτω. Και εδώ προκύπτει άλλο ένα ηθικό δίδαγμα. Μετά από κάθε τουφεκιά μας, όσο και αν πιστεύουμε ότι αστοχήσαμε, οφείλουμε να σιγουρεύουμε κατά το δυνατόν ότι η Βασίλισσα όντως επιβίωσε της αναμέτρησης. Και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε το κυνήγι μας. Η
Οι πρώτες αναμετρήσεις λοιπόν με την απόλυτη βασίλισσα συνοδεύτηκαν με την αδρεναλίνη να ρέει άφθονη και με μεγάλες συγκινήσεις. Συναισθήματα που μόνο αυτό το μαγικό θύραμα δημιουργεί απλόχερα, υπενθυμίζοντάς μου πως με αυτήν κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα και ότι όσο περισσότερο την κυνηγάς, τόσο περισσότερο θα μαθαίνεις. Το ίδιο συμπέρασμα αποδείχτηκε και από τη συνέχεια, όπου διακόπτοντας προσωρινά τις μοναχικές αναζητήσεις της, πραγματοποίησα μερικά κυνήγια με διάφορους φίλους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ωραίο κυνήγι που πραγματοποιήσαμε παρέα με τον φίλο Χρήστο και τη σκυλίτσα του, Άντζη. Οι πρώτες πολυπόθητες βροχές του φθινοπόρου είχαν πέσει τις προηγούμενες ημέρες και το δάσος ήταν απλά μαγευτικό. Όπως πρέπει να είναι, προκειμένου να έρθει η βασίλισσά του και να μείνει, μιας και η τροφή που της παρέχει είναι παραπάνω από πλούσια. Η πρώτη συνάντηση της ημέρας ήρθε από την Άντζη, σε απόσταση 230 μέτρων από εμάς. Έλα Χρήστο, για δείξε πού είναι, γιατί μπορεί να παίξει αυτή η φάση. Πάμε. Η δική μου σκύλη βρίσκονταν μακριά από την Άντζη, χωρίς να ακούν τον πίπερ της, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός φάσης. Η σκυλίτσα βρίσκεται εντός του πυκνού που βρίσκεται στα όρια του δρόμου, εκεί που δείχνω με το βέλος. Χριστό, Χριστό. Thank you.
Μπράβο, ρε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ναι, ναι. Μπράβο σου. Την άκουσα, αλλά δεν είδα. Φανταστική φάση έγραψα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Έλα. Μπράβο, Άτζη. Εδώ, εδώ μπροστά. Η ημέρα ξεκίνησε ωραία. Η Άντζη μας χάρισε μια μοναδική φάση, οδηγώντας μας στην πρώτη κάρπωση της ημέρας, με μια υπέροχη ενέργεια, την οποία και ολοκληρώνει με ένα ιδανικό απόρτ στο Χρήστο. Ζωντανή, ρε. Ζωντανή ήταν. Μπράβο. Άντζη. Έλα, έλα. Μόρι. Μπράβο, κοπέλα. Πολύ ωραία. Μπράβο στην Άντζη. Πού πήγε ο Ριτσάτης? Η πρώτη συναντησούλα της ημέρας. Πού πήγε ο Ριτσάτης? Τι την έφαγα. Τι την έφαγες την ουρίτσα της. Κρίμα. Ωραίο ξεκινούμε. Πάμε. Με το άκουσμα της τουφεκιάς, ο Ρέμο ήρθε στο σημείο που βρισκόμασταν. Μπράβο, ρε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Ο μπός όμως, όχι. Και μόλις αναρωτήθηκα για το πού μπορεί να βρίσκεται, μου έρχεται η ειδοποίηση ότι φερμάρει σε απόσταση 360 μέτρων από εμάς. Στο καπάκι με την πρώτη κάρποση, 360. Φανταστικά μας. 267. Το σημείο που βρίσκονταν ο μπός προϋπέθεται να κατεβούμε μία πλαγιά με μεγάλη κλίση και να ανεβούμε μία αντίστοιχη. Οπότε τα 360 μέτρα σε ευθεία που μου έδειξε το GPS στην πραγματικότητα ήταν πολύ περισσότερα. Ξεκινάμε την ανάβαση και έχουμε ακόμα 100 μέτρα να διανύσουμε. Συγχωρέστε με τη βαριά ανάσα, αλλά η απόσταση ήταν μεγάλη. Η κλίση της πλαγιάς πολύ έντονη και το μπίπερ του μπός ακούγεται προς την κορυφή. Εν τω μεταξύ, ο Ρέμο έχει φτάσει ήδη στο σημείο και συνενεί στον πατέρα του, με την Άντζη να είναι αυτή τη φορά εκτός φάσης. Μετά από πολύ κόπο, καταφέρνω να φτάσω στο σημείο. Σηκώνω το κεφάλι και αντικρίζω άλλη μια υπέροχη εικόνα. Μια εικόνα που θα μπορούσε να είναι πίνακα ζωγραφικής. Και για εμάς τους μπεκατσοκυνηγούς, αξίζει όλα τα λεφτά του κόσμου. Μπράβο, μποσάρα μου. Μπράβο. Μπράβο, τα γόρια μου. Μπράβο. Φου. Φέρτο, φέρτο. Πολύ ωραία φάση. Μπράβο, ρε. Έλα, ρε, μω. Έλα, ρε, μω. Μπράβο, ρε. Έλα, έλα. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα. Φέρτο, ρε. Φέρτο. Φέρτο, ρε, μπάκας μου. Φέρτο δίπλα μου, ρε. Μπράβο, ρε. Έλα, έλα, ρε, μω. Ρέμο. Το δεύτερο πουλί της ημέρας, παρέα με τον κύριο Χρήστο εδώ. Δεν δείχνει η ημέρα να έχει πολλά πουλιά, αλλά μέχρι στιγμής περνάμε όμορφα. Χρήστο, 2-2. Καλά πάμε. Ένα της Άντζη, ένα του μπός. Ό,τι και να σχολιάσω για αυτή την ενέργεια του μπός, θα είναι πραγματικά λίγο. Γι' αυτό και θα είμαι επιγραμματικός. 360 μέτρα απόσταση φέρμας. Στο καπάκι με την πρώτη κάρποση, 360. Φανταστικά μας. Πάνω από 15 λεπτά
χρόνους μετάβασης σε έντονες κλίσεις εδάφους. Μπλοκάρισμα στα 3 μέτρα και σε απόλυτη ευθεία με τη μύτη του. Μία ενέργεια από αυτές που ξεχυλίζουν την ψυχή σου με συναισθήματα. Συναισθήματα έντονα και τόσο μοναδικά που μόνο η αναζήτηση της απόλυτης βασίλισσας μπορεί να σου προσφέρει. Μιας βασίλισσας που το όνομά της ταυτίζεται με το απρόβλεπτο, το απρόσμενο και το μοναδικό. Μετά τις δύο πιο αξιόλογες φάσεις που βιώσαμε παρέα με τον Χριστό, σειρά θα πάρουν οι αντίστοιχες μοναδικές φάσεις που έζησα σε ένα κυνήγι που πραγματοποίησα λίγες μέρες αργότερα με την παρέα ενός άλλου φίλου, του Στράτου. Το κυνήγι ξεκίνησε ιδανικά με μία φέρμα του Ρέμο απόστασης 77 μέτρων. Η απόσταση ακούγεται μικρή, αλλά για να τη διανύσουμε έπρεπε και πάλι να ανέβουμε και να κατέβουμε πλαγιές με πολύ έντονες κλίσεις. Πάμε να δούμε πώς είναι το σημείο. Πριν να φτάσουμε στο σημείο της φέρμας, ακούγεται και το μπίπερ του Boss. Τι πιο ωραίο από το να ξεκινά η μέρα σου με τέτοιες εικόνες. Ο γιος σε φέρμα και ο πατέρας σε συνένεση. Ο τόπος ιδανικός για τη βασίλισσα. Βαθιά, απόσκια ρεματιά, με φτέρες και πολλή υγρασία. Επιχειρώ να προσπεράσω τον Ρέμο, έτσι ώστε να τη σηκώσω με τα πόδια ή να έχω καλύτερο οπτικό πεδίο σε περίπτωση που η μπεκάτσα προχωράει μπροστά. Η βασίλισσα όντως προχωράει μπροστά και ο Boss, μόλις αντιλαμβάνεται τα δύσκολα, περνάει μπροστά από τον μαθητή του προκειμένου να την αναλάβει ο ίδιος. Ο Στράτος κινείται πολύ σωστά, μπροστά και δεξιά ψηλά στη ρεματιά και εγώ με τη σειρά μου ανεβαίνω αντίστοιχα στην αριστερή μεριά της. Είμαστε μπροστά από τους σκύλους, δεν έχει πετάξει τίποτα και ο εμπειρότερος της παρέας ξεκινά την εξιχνίαση του γρίφου των αναθυμιάσεων της βασίλισσας. Έχει το νους μπροστά σου, ναι. Φίλε, από κάτω μου είναι. Πετάξω. Για πέτα. Ο Στράτος πετάει πέτρα και πάλι δεν πετάει τίποτα. Ποντάρι, ακόμα έχει τον νου σου. Ωραίος. Ξαναφερμάρει. Αν είσαι εδώ μέσα, πού θα πας?
Μπράβο ρε Μποσάρα! Γιάννη! Τι! Σε έχω φίλε θέρμα και εσύ απίστευτο! Απίστευτο φίλε! Μπράβο ρε Μπος, μπράβο ρε! Μπράβο ρε Μπος, μπράβο! Μπράβο! Μπράβο Μπος! Φίλε, τι πόντα την έκανε! Μπράβο ρε Μπος, μπράβο! Και ας δούμε λίγο το πλάνο που λέει ότι τράβηξε ο Στράτος. Στο οποίο δεν μου έκανε τόσο εντύπωση το ότι είμαι μέσα σε αυτό, όσο το ότι ο Μπος κατάφερε να την μπλοκάρει σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών. Πραγματικά υπέροχη φάση. Αν και ο πρώτος που τη φέρμαν, ποιος ήτανε, ωραία μου. Μεγάλο πουλί ρε. Η μέρα σημερινή ξεκίνησε δυνατά. Πολύ δυνατά. Έλα, πολύ, έλα, έλα. Γεια σου. Εντάξει. Ωραία, συνεχίζω. Στη συνέχεια του κυνηγίου, τα ηνία τα πήρε ο Μπος με μία φέρμα σε απόσταση 140 μέτρων από εμάς. 140 μέτρα εκεί είναι, Στράτο. Ο συγκεκριμένος τόπος χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες του κλίσεις. Κι έτσι και σε αυτή τη μετάβασή μας στη φέρμα πλησιάζουμε αργά γιατί πρέπει να προσέχουμε το κάθε μας βήμα. Δεν φαίνεται από τη θέση που τον προσεγγίζω και υπολογίζω ακουστικά τη θέση του μέσα στα μικρά ελατάκια. Ο Ρέμο βρίσκεται εκτός φάσης και ο Στράτος προσεγγίζει αντιδιαμετρικά στο σημείο της φέρμας. Αγόρι μου μεγάλο! Την πήρα, Στράτο! Την πήρα! Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο και στον Μπος! Μπράβο και σε σένα! Μπράβο αγόρι μου! Το κυνήγι εκτυλίσσονταν ιδανικά. Δύο συναντήσεις κατέληξαν σε δύο καρπώσεις. Το δεύτερο πουλί της ημέρας σε μια υπέροχη φάση από τον Μπος. Και λέω υπέροχη γιατί πήραμε στη θέση της πάνω δύο διαφορετικές φέρμες. Και η θέση προηγούμενη ήταν πάνω από 200 μέτρα πίσω, πόσο έτσι. Και έφυγε ο σκύλος, την ξεκαθάρισε, μας κατέβασε πάλι κάτω σε ένα φανταστικό παταράκι εδώ πέρα. Φαίνεται. Φαίνεται και ο Στράτος. Λοιπόν. Και. Τι περιγράφω τη φάση, αφού τη δείτε στο βίντεο. Συνεχίζουμε. Στη συνέχεια του κυνηγίου αποφασίσαμε να ανεβούμε ξανά στην κορυφή για να ψάξουμε κάποια σημεία που στο παρελθόν έχουν συναντήσει μπεκάτσες. Σημεία δηλαδή που στην καθομιλουμένη οι μπεκατσοκυνηγοί τα αποκαλούμε καθίσματα. Όμως ο Μπος είχε αντίθετη άποψη από εμένα και με άλλη μία φέρμα του απόστασης 113 μέτρων μας αναγκάζει να πραγματοποιήσουμε άλλη μία απότομη κατάβαση. We'll be right back.
σιγά μας. Ποιος θα τα ανέβει αυτά μετά? Το μπίπερ του Μπος ίσα που ακούγεται από τους πρόποδες της πλαγιάς, η οποία, έχοντας και αρκετά γκρέμια με βράχους, καθιστούσε πολύ δύσκολη και χρονοβόρα την κατάβασή μας. Από εδώ κατεβαίνω. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εννοείται καθόλου βιασύνη. Αφού καταφέραμε να πλησιάσουμε στη φέρμα του Μπος, ο Ρέμο ήταν ήδη εκεί συνενώντας τον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα και κοιτάζει προς το μέρος μου. Μπράβο ρε Μποσάρα, ρε φίλε, την είδα κάτω να περπατάει. Την είδα κάτω, εδώ περπατούσε. Και πώς μας ξέφυγε αυτή? Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στο επεισόδιο 5 έπαιξε ακριβώς αντίστοιχη φάση. Μου είπε αυτή τη φορά δεν την πήραμε. Αυτό είναι το κυνήγι της μπεκάτσας. Μπος. Ρέμο. Ρέμο, έλα. Έλα, έλα. Ρέμο, έλα. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν της νέας σειράς επεισοδίων αναζητώντας την απόλυτη βασίλισσα έφτασε στο τέλος του. Και μιας και δημοσιεύθηκε την περίοδο που η βασίλισσα κάνει αχνή την παρουσία της στη χώρα μας και έχουμε μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας να την αναζητήσουμε από εδώ Μπος, από εδώ. Θα ήθελα, μιας και μπαίνουμε στη νέα σεζόν αναζήτηση της βασίλισσας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή σεζόν με όμορφες συναντήσεις, ζώντας υπέροχες στιγμές παρέα με τα σκυλάκια σας. Προστατεύστε αυτό το υπέροχο θύραμα γιατί πραγματικά το αξίζει και μην επιτρέπετε αν πέφτει στην αντίληψή σας το κυνήγι της στο πέρασμα. Μπορεί να είμαστε κάποιοι από τους θηρευτές της, αλλά πραγματικά την αγαπάμε. Καλή σεζόν σε όλους. Λοιπόν, θα πείτε εσείς για, πείτε καλή σεζόν. Καλή σεζόν κυνηγίου μπεκάτσας. Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες συγκινήσεις που μου χάρισε η απόλυτη βασίλισσα πέρυσι. Εύχομαι να ζήσω και να ζήσετε πολύ καλύτερες φέτος. Και αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε τον κόπο να εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Πατήστε ένα like κάτω από το βίντεο και γράψτε ό,τι σχόλιο αισθάνεστε. Αυτό αποτελεί την ανταμοιβή μου για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια. Εις το επανειδή.